Στο γένο συμβαίνουν αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα επανεξελέγει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ρομπέρτα Μέτσολα. Πράγματι, με ποσοστό 54%, η Ρομπέρτα Μέτσολα για τα επόμενα 2,5 χρόνια ανανέωσε τη θητεία της ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπουμε στα πλάνα μας την υποδοχή που της επιφύλαξαν οι συνάδελφοί της για την επανεκλογή της. Η αλήθεια είναι ότι η γεωγραφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει περισσότερες γυναίκες από ποτέ. Γύρω στο 40% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται από γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει αρκετά. Ο μέσος όρος ηλικίας ενός υποψηφίου σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι τα 50 έτη. Ο νεαρότερος υποψηφίος φυσικά είναι ο νεαρός Κύπριος YouTuber με 23 έτη και ο κυριότερος 77. Σε κάθε περίπτωση τα δύσκολα είναι μπροστά. Ακριβώς, αφηδείας. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Ο οποίος συνομιλεί βεβαίως διαδικτυακά τουλάχιστον με τον Elon Musk. Προκαλεί τεράστια έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όντως αυτή η ανταλλαγή. Πραγματικά υπάρχει αυτός ο διάβλος. Να σημειώσουμε τα δύσκολα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι τόσο για τον οργανισμό, αλλά κυρίως για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Έρχονται την ερχόμενη Πέμπτη, όταν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρίνει το αν θα είναι η νέα ξανά πρόεδρος της Κομισιόν. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.